Γεια σα, σήμερα έχουμε να κάνουμε με ένα μικρό tutorial με ένα πρόγραμμα το Capture One στην έκδοση 11. Θα ήθελα να σα δείξω δύο-τρία πραγματάκια γρήγορα πώ μπορούμε να κάνουμε ένα τοπίο να δείξει πιο εντυπωσιακό. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε εδώ στι οθόνε μα ότι έχουμε βγάλει μια φωτογραφία η οποία είναι αρκετά φτωχή. Βλέπουμε από πάνω στον ουρανό ότι δεν ξέρουμε αν είναι γαλάζιο ή μπα περιπτώσει γαλάζιος η μπας περιπτωσει βλεπουμε και καποια σύννεφάκια. και επιση η εικονα μα είναι πάρα πολύ flat παρότι έχει πέσει ο φωτισμό από την αριστερή μεριά προς τα δεξιά, και αυτό μα το αποκαλύπτουν ε, οι σκιέ που βλέπουμε στα δέντρα. Όμω, εμεί θα φτιάξουμε λίγο τα δέντρα. Αυτό που ήθελα να δείτε λίγο γρήγορα είναι πώ μπορούμε να χωρίσουμε ε, σε καινούρια layer στην εικόνα μα μέσα στο Capture One, και εκεί πέρα με τι μάσκε να μπορούμε να τα δουλέψουμε πολύ εύκολα. Ε, θα πατήσω λοιπόν ε, ένα new layer εδώ πέρα. Να ξέρετε ότι το καλό που έχει το Capture One είναι ότι όταν φτιάχνουμε έναν layer δεν κάνει σαν το Photoshop να πηγαίνει και να κάνει duplicate το layer άρα δηλαδή δουλεύει ε, πιο ανάλαφρα αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση. Λοιπόν, α, εμείς α, για να μην μπερδευόμαστε τι σημαίνει το layer 1 γιατί μπορούμε να φτιάξουμε και δεύτερο και τρίτο και τεταρτό θα κάνουμε, θα πατήσουμε ένα uh, enter πάνω στο layer 1 και θα το γράψουμε α, Round, ας πούμε, και να ξέρουμε ότι εδώ πέρα βρίσκεται το κάτω μέρος και αυτό που θα κάνουμε γρήγορα γρήγορα είναι να πάμε και να πάρουμε την επιλογή ε, Draw Mask, βλέπετε. Επίσης ε, θα πατήσουμε και την επιλογή Always Display Mask είναι κάτι το οποίο αν το αφήσουμε στο Only Display Mask when drawing σημαίνει ότι όταν δεν θα ζωγραφίζουμε τη μάσκα θα την χάνουμε από τα μάτια μας Α, όμως εμείς μπορούμε να πατήσουμε το Always Display Mask Πηγαίνουμε λοιπόν εδώ πέρα, αφού έχουμε διαλέξει ε, ένα size τέτοιο ας πούμε, και πηγαίνουμε και ε, γράφουμε ε, το κάτω μέρος μέχρι εκεί που τελειώνουν τα δεντράκια. Από ό,τι βλέπετε επειδή έχω πατήσει την επιλογή με το δεξί κλικ, βλέπουμε το auto mask, το σημαίνει ότι εκεί που σταματάνε τα δεντράκια θα σταματάει και η μάσκα μας. Θα το κάνω λίγο γρήγορα για να μην σας φάω πάρα πολύ χρόνο. Και μετά θα σας δείξω πώς μπορείτε εσείς να το κάνετε με την ησυχία σας και να φτιάξετε τη μάσκα όπως θέλετε. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει τη γραμμή που θέλουμε να ξεχωρίσουμε από το φόντο. Το μόνο που μένει είναι να του πούμε ότι, κοίταξε να δεις, η γη μας, το ground τέλο πάντων, είναι αυτό που βλέπουμε εδώ. Τώρα θα μπορούσα να καθίσω να ζωγραφίσω και εδώ πέρα, να βάψω μάλλον με μάσκα, αλλά υπάρχει ένα πολύ απλό και γρήγορο τρόπο. Κάνοντα πάνω στο ground δεξί κλικ, μπορούμε να πατήσουμε την επιλογή Fill Mask και πάει και μα το γεμίζει όλο. Ε, ο λόγο που βλέπουμε ότι δεν τα έχει καταφέρει κάπου πάνω στα δέντρα, ακόμα και με το Auto Mask, είναι γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να καταλάβει πολύ εύκολα το πρόγραμμα που τελειώνει και που αρχίζουν τα δέντρακια. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να ξαναπατήσουμε το background και να κάνουμε μία μικρή ρυθμισούλα την οποία θα την αναιρέσουμε μετά αν ας πούμε, κατεβάσουμε το Exposure, κατεβάσουμε το Contrast, λιγάκι, το Brightness δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, αλλά κάπως έτσι, α, και ξαναεπιλέξουμε το Ground, μην ξεχνάτε ότι οποιαδήποτε στιγμή πάμε εδώ πέρα και πατήσουμε το Recall, θα ξαναγυρίσει στις αρχικές α, ρυθμίσεις. Οκ. Okay. Οπότε, εγώ θα ξαναγυρίσω κάνοντας ένα Undo για να έχουμε τις ρυθμίσεις μας, πάμε εδώ πέρα και μπορούμε να πατήσουμε εδώ πάνω και να δούμε το Display Grayscale Mask. Είναι πολύ ωραίο εργαλειάκι. Όταν θα το πατήσετε θα δείτε που έχετε κάνει λάθος και που όχι. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι κάποια πράγματα δεν τα έχει καταφέρει. Μπορούμε να το κρατήσουμε εδώ πέρα και να σβήσουμε κάποια μάσκουλα. Από εδώ. Τέλος πάντων θα το κάνω μια ανέρεση έτσι για να δείτε και να ξαναπατήσουμε Draw Mask Always Display Mask για να πάμε να κάνουμε κάποιες βλέπετε εδώ πέρα πατάω το κλικ και με βοηθάει Επίσης αυτό που θα σας δείξω τώρα πάλι το κάνω λιγάκι γρηγορούτσικα είναι ότι να μην φοβόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά με τη μάσκα μας διότι μπορούμε πάλι να πατήσουμε στο Ground ας πούμε και να του κάνουμε ένα Refine Mask με το Refine Mask βλέπετε ότι τα πράγματα γίνανε πολύ απλά. Ε, ήταν κάπως έτσι η μάσκα μας, αλλά όσο πηγαίνουμε εμείς και το ανεβάζουμε, θα δούμε εδώ πέρα ότι ε, θα πάει και θα μας... Κάπως ας πούμε εδώ τώρα λίγο τυχαία, το βάζω. Ε, άμα κάνουμε πάλι την επιλογή <coughs> Display Grayscale Mask, βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν γίνει λίγο καλύτερα. Και αν εδώ πέρα πάμε και κάνουμε λίγο Erase, θα δούμε ότι μπορούμε λίγο να διορθώσουμε τα πράγματα στο σημείο που εμείς θέλουμε, με απλά κλικς. Βλέπετε, κοιτάξτε τι ωραία. Ακόμα και αν κάνω ένα λάθος, το δεντράκι μας, κλικ κάνω εδώ πέρα να ξέρετε, δεν κάνω draw. Πολύ ωραία. Και εδώ πέρα. Εδώ, εδώ. Εδώ, εδώ. Γενικά, α, δεν θέλω να φάμε χρόνο, Θα να πηγαίνουμε α, λίγο στο only display mask when drawing, θα πάμε λίγο στο background να κάνω μια, ένα recall και θα πάμε να δουλέψουμε στο ground. Αυτή τη στιγμή οτιδήποτε κάνουμε, είτε στα χρώματα είτε στα levels, έχουν να κάνουν μόνο με το μασκαρισμένο κομμάτι της περιοχής. Συνήθως στο τοπίο κάνουμε επέμβαση στο HDR, στο high dynamic range. Και τι είναι αυτό που θέλουμε να δούμε, είναι περισσότερο τα shadows μας, αν θέλουμε να τα φωτίσουμε ή όχι. Highlights δεν υπάρχουν εδώ πέρα γιατί είναι το σκερό σημείο. Οπότε αν εμείς εδώ πέρα υπάρχει μια ελληπής πληροφορία, δηλαδή τα πράγματα είναι λίγο ε, να το πω άτονα, μπορούμε εμείς να τα ανοίξουμε σε ένα επίπεδο. Βουλευόμαστε πάντα το ιστόγραμμά μας, γιατί κοιτάξτε, υπάρχει περίπτωση να το πάμε πάρα πολύ κοντά τα σκοτεινά σημεία στα φωτεινά, οπότε η εικόνα μας δυστυχώς αλλά θα γίνει επίπεδη. Εδώ, λοιπόν, εμείς θα φτιάξουμε δύο βουναλάκια πολύ ωραία, ας πούμε κάπου εδώ πέρα, έτσι όντως ώστε να είναι ένα βουναλάκι αυτό, και ακόμα ένα βουναλάκι αυτό. Επίσης, επειδή έχουμε να κάνουμε με φύση, μπορούμε να δούμε το clarity και να παίξουμε και να δώσουμε κάποια αγριάδα. Βλέπετε, προς τα αριστερά, το clarity δουλεύει πάνω σε πρόσωπα, χαμηλώνει την λεπτομέρεια που υπάρχει πάνω στο δέρμα, κάτι το οποίο το κάνουμε συχνά, αλλά αν πάμε προς τα δεξιά, τότε θα βολέψει πολύ περισσότερο. Βλέπετε εδώ αμέσως ότι έχουμε κάνει αυτό το πράγμα Μπορούμε να πούμε ότι αν θέλουμε να δώσουμε μια πιο φιλμάτη περιοχή, συνήθως τα σάντος τα πηγαίνουμε λίγο πιο προς την μπλε περιοχή και λίγο πιο σκοτεινά. Ή θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο αν θέλουμε να τονίσουμε ότι είναι πράσινα, κάτι το οποίο εντάξει, δεν χρειάζεται και τόσο πολύ, η φύση είναι φύση, δεν χρειάζεται να υπερβάλλουμε ότι το πράσινο κατι το οποιο δεν χρειαζεται και τοσο φύση. Έτσι, Και εδώ πέρα έχουμε και επίση να πειράξουμε και το saturation, αν θέλουμε να δώσουμε λίγο παραπάνω. Χρωματάκι. Αχρωμο, χρωματισμένο και με λίγο ακόμα contrast για να πάρουμε την ε, περιοχή εδώ πέρα που θέλουμε να δούμε αυτά. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ ωραία η φωτογραφία μας. Μεν, αλλά δε, μας λείπει η πληροφορία στο πάνω μέρος. Γι' αυτό λοιπόν κάποιο θα πήγαινε να ξα, ξαναξεκινήσει να φτιάξει μια μάσκα για τον ουρανό. Εμείς τι κάνουμε, μπορούμε να φτιάξουμε ένα καινούριο layer, και να πάμε εδώ πέρα και να το ονομάσουμε Sky, που είναι ο ουρανός μας. Alright. Το Sky, λοιπόν, μπορούμε και πολύ απλά να πάμε να πάρουμε το Copy Mask from Ground, δηλαδή να πάρουμε τη μάσκα που έχουμε κάνει στο έδαφος και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή, αν πάμε και δούμε εδώ πέρα να μας δείξει την ε, μάσκα μας. Αν κάνουμε ε, κλικ δεξί πάνω στο Sky και πούμε Invert Mask, θα πάμε και θα δούμε, για να τη δούμε, αυτό ήθελα να σας δείξω, ότι όταν έχουμε το Ground βλέπουμε τη μάσκα από εδώ και όταν έχουμε το Sky βλέπουμε τη ε, μάσκα που έχουμε επιλέξει. Ε, πάω και βγάζω, να μην βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή την ε, μάσκα μου τόσο πολύ, ε, το αντίθετο, λοιπόν, θα πάμε και θα κάνουμε πάλι στο High Dynamic Rates, μόνο που αυτή τη φορά δεν θα πειράξουμε το Shadow και θα πειράξουμε τα Highlights άμα φέρω λιγάκι βλέπετε εδώ πέρα πάρα πολύ ωραία ότι άρχισε να μας δείχνει τον ουρανό τα σάντους όπως είχαμε πει ότι και να πειράξουμε δεν έχει εικόνα σάντους θεωρώ ότι κάπου εδώ πέρα τα σύννεφα μας γράφουν πολύ ωραία επίσης το clarity για να δώσω λίγο την αγλυφότητα πάνω στα σύννεφα βλέπετε πολύ ωραία μπορούμε να τα έχουμε εδώ πέρα και αν θέλω μπορώ λιγάκι να φτιάξω δύο σημεία στα curves, αυτά μπορείτε να τα βλέπετε όποτε θέλετε, για να δω ότι θέλω να σκοτεινιάσω ή να ανοίξω λίγο αυτή την περιοχή εδώ στα σύννεφα που βλέπουμε. Επίσης αυτό που θέλουμε να κάνουμε τον ουρανό πιο δυναμώνω λίγο τα χρώματα και μπορώ να πάω στην περιοχή των χρωμάτων πλέον και να του πω ότι θέλει κάτι στα φωτεινά θέλω λίγο να τα κάνεις πιο μπλε από εδώ ας πούμε σκοτεινιάσεις και λίγο τον ουρανό. Α, αυτή τη στιγμή βλέπουμε το πριν ήταν μια τέτοια φωτογραφία πολύ flat, ενώ πατώντας τα δύο layers και πάντα υπάρχει το opacity πάνω σε κάθε layer, δηλαδή αν αυτή τη στιγμή έχουμε επιλέξει το sky και κατεβάσω λίγο το opacity, θα δούμε πόσο από το layer που έχουμε φτιάξει θέλουμε να έχει επίδραση πάνω στην αρχική μας φωτογραφία. Αυτό ήταν το αρχικό και το βλέπουμε ότι έγινε α, μια πρώτη φωτογραφία. Αυτό το tutorial σας το δείχνω για αυτό το προγραμματάκι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά άλλα πράγματα εδώ πέρα. Σαφώς στο τοπίο τα πράγματα είναι απλά. Ε, μπορούμε να πάμε και να επεξεργαστούμε να βγάλουμε τις κολόνες, αλλά εγώ ήθελα μόνο να σας δείξω πώς μπορούμε με δύο απλά βηματάκια να φτιάξουμε μια φωτογραφία. Σαφώς μετά η διαδικασία είναι να πάμε και να σώσουμε την ε, φωτογραφία μας από εδώ, από το Export Images, και να πάμε στο Variants για να μπορέσουμε να βγάλουμε export την φωτογραφία. Αυτά και μην ξεχάσετε να δείτε το link που σας βάζω από κάτω για να δείτε και περισσότερα πράγματα σχετικά με τα webinars παραδίδουμε και στο Medio Academy ήμουν ο Περικλής Παναγητήτης σας ευχαριστώ πολύ